Εντολή μεταφοράς πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 2011 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συνδέσμους δόθηκε για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Αυτά τα 23 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε βγει απόφαση να δοθούν στις αρχές του Μάη, έγινε η κατανομή των πιστώσεων στους Δήμους και από αυτά κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ πήγανε στους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική και τη Θράκη. Από αυτά περίπου 760.000 ευρώ είναι που πάνε στους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι μια και πλέον οι Δήμοι είναι μικρότεροι, άρα είναι καλά λεφτά για κάθε Δήμο. Προκειμένου, βέβαια όχι ότι όλοι οι Δήμοι παίρνουν τα ίδια λεφτά, ανάλογα την επικινδυνότητα. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κ. Κοκολάκης Κωνσταντίνος, τόνισε πως με τη συνεργασία και το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός και να μην υπάρξει πρόβλημα τη θερινή περίοδο που είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών. Ο καθένας θα έλεγα ότι πρέπει να σχεδιάζει σύμφωνα με αυτά τα οποία διαθέτει. Άρα μπορείς να πει κανείς ότι κάποια οχήματα καταπονήθηκαν, χάλασαν. Κάποια άλλα οχήματα όμως είναι καινούργια ή βλέπουμε ότι οι εθελοντικές ομάδες καθημερινά εξοπλίζονται είτε με χορηγίες είτε με διάφορους τρόπους και εμείς σαν πολιτική προστασία θα πρέπει να θεωρούμε ότι το σύνολο, το άθροισμα όλων αυτών των εξοπλισμών και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κατάλληλος συντονισμός για την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων μέσων που μπορεί να υπάρχουν. Και νομίζω ότι ο σχεδιασμός γίνεται με βάση αυτό. Να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον, όχι ένα καμένο περιβάλλον, αλλά και βέβαια από εκεί και πέρα είναι και θέμα του πολίτη, του κάθε πολίτη, του κάθε επισκέπτη του δάσους, να σέβεται το δάσος, όχι να αφήνει, ανεβαίνει να ασκεδάσει, να ευχαριστηθεί τον περιβάλλοντα χώρο και να αφήσει εκεί τα σκουπίδια του, όπως και να μην κάποιοι πηγαίνουν, το θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη χωματερή, ώστε να πάνε να πετάξουν εκεί είτε μπάζα, είτε ψυγεία, σκουπίδια, διάφορα κλπ. Όσον αφορά το περιαστικό δάσος του Σέιξου, τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί και τη σωστή φύλαξή του, ο κύριος Κοκολάκης δήλωσε πως όλοι μαζί και οι πολίτες πρέπει να φροντίσουν για τη φύλαξή του και να μην το χρησιμοποιούν ως σκουπιδότοπο. Έχει κοπεί το Σέιξου και η γύρω ορεινή όγκη, χορτιάτη κλπ, το κουρί και η γύρω όγκη, σε 24 κομμάτια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει χρεωθεί κάθε εθελοντική ομάδα από ένα τέτοιο τμήμα. Γίνονται περιπολίες και μεικτά περίπολα και από την πυροσβεστική, το δασαρχείο, το στρατό κλπ. Και παράλληλα μπήκανε και κάμερες οι οποίες μπορούν και παρακολουθούν, εδώ να το διευκρινίσουμε, το μόνο που ενδιαφέρει είναι μην ανάψει, να εντοπίσουμε γρήγορα κάποιο καπνό.